Ο διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ελπιδοφόρος Ματαδάκης, μιλώντας στην εκπομπή 2 μαζί της Κατερίνας Καλεντερίδου και του Παύλου Μιχαηλίδη, δήλωσε την πεποίθησή του ότι τέλος του Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου θα κορυφωθεί η έξαρση στην παιδική νοσηρότητα από αναπνευστικές λοιμώξεις. Ήταν γνωστό ότι η φετινή σεζόν θα είναι άσχημη από πλευράς ιώσεων αναπνευστικών, γιατί είναι μετά την πανδημία που τα παιδιά ουσιαστικά δεν είχαν αντισώματα, γιατί υπήρχε η αποφυγή του συγχρονισμού και των κοινωνικών επαφών, το φόρεμα των μασκών κλπ. Επομένως αναμέναμε ότι φέτος υπάρχει μια έξαρση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κυκλοφορία του αναπνευστικού συγκοιτιακού ιού του RSV, όπως επίσης και του κορονοϊού και του ιού της γρίπης Α. Είναι αυτή η τριπλέτα που περιγράψατε. Εμείς στην παιδιατρική κλινική αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπήρξε ένα πικ γύρω στα Χριστούγεννα που είχαμε πάρα πολλές εισαγωγές με κοντά στα 30 παιδιά νοσηλεύονταν. Αυτό έχει υποχωρήσει τώρα σε μεγάλο βαθμό, αλλά αναμένω βέβαια ότι θα ακολουθήσει ένα δεύτερο πικ προς το τέλος του μήνα και τον Φεβρουάριο, που παραδοσιακά στην Ελλάδα είναι και ο μήνας που έχουμε τα περισσότερα περιστατικά γρίπης. Ο κύριος Ματαδάκης αναφέρει ότι ο αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός προσβάλλει τα μικρά παιδιά, διότι οι αποστάσεις των τελευταίων 2 χρόνων λόγω της πανδημίας είχαν ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν αντισώματα από προηγούμενη έκθεση. Το RSV μεταφράζεται αναπνευστικός συγκοιτιακός ιός. Είναι ένας ιός που προσβάλλει τα μικρά παιδιά, τα βρέφη και τα νήπια, ουσιαστικά όλα έχουν νοσήσει μέχρι την ηλικία των 2-3 ετών. Και επειδή τα προηγούμενα χρόνια λόγω της πανδημίας ουσιαστικά υπήρχε η αποφυγή έκθεσης σε παιδιά της ίδιας ηλικίας λόγω των αποστάσεων, πράγματι τα παιδιά αυτής της ηλικίας τώρα, τα μικρά παιδιά, δεν έχουν αντισώματα από προηγούμενη έκθεση. Και υπάρχει πολύ αυξημένη κυκλοφορία του συγκεκριμένου ιού, ο οποίος μπορεί να γίνει επικίνδυνος στα πολύ μικρά βρέφη. Αναφορικά με τα συμπτώματα του συγκοιτιακού ιού, ο κ. Μανταδάκης αναφέρει ότι παρατηρούμε υψηλό πυρετό, ρινική συμφόρηση και έντονο βήχα, ενώ στα βρέφη μπορεί να είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αφού μπορεί να προκαλέσει βροχιολίτιδα. Είναι συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος, δηλαδή πυρετός, ρινική συμφόρηση, βήχας, και απλά το πρόβλημα είναι στα μικρότερα βρέφη που προκαλεί σαν επιπλοκή από το κατώτερο αναπνευστικό βροχιολίτιδα. Μάλιστα. Που είναι μια νόσος, η οποία μπορεί να χρειαστεί, αν το παιδί δεν συντίζεται καλά και έχει έντονα συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, εισαγωγή στο νοσοκομείο, χορήγηση οξυγόνου κλπ. Δεν υπάρχει και εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκοιτιακό ιό, να το τονίσω αυτό. Αναφορικά με το εμβόλιο της γρίπης και αν πρέπει να γίνεται στα μικρά παιδιά, ο καθηγητής αναφέρει ότι η σύσταση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας είναι να εμβολιάζονται τα παιδιά που έχουν υποκείμενα προβλήματα και όχι ο γενικός πληθυσμός, με τον ίδιο όμως να συστήνει τον εμβολιασμό. Καθώς όπως αναφέρει, μπορεί ο ιός της γρίπης να μην είναι άμεσα απειλητικός για την υγεία, δεν πάβει όμως να είναι σοβαρή πάθηση σε παιδιά μικρής ηλικίας. Η σύσταση της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας είναι να εμβολιάζονται τα παιδιά που έχουν υποκείμενα προβλήματα. Παιδιά που έχουν δηλαδή χρόνια αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα και όχι συνολικά ο πληθυσμός. Εγώ γενικά πάντως να ξέρετε ότι έχω χαμηλό ουδόα να συστήσω τον εμβολιασμό για γρίπη, γιατί το εμβόλιο είναι πολύ αποτελεσματικό, είναι ένα παλιό εμβόλιο δοκιμασμένο και η γρίπη μπορεί να είναι σοβαρή πάθηση πραγματικά σε παιδιά μικρής ηλικίας. Ακόμα και αν δεν είναι άμεσα απειλητική για τη ζωή τους, γιατί τα περισσότερα παιδιά την ξεπερνάνε, κάνει πολύ ψηλό πυρετό, 40 για 3-4 μέρες, που είναι μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και για το παιδί και για την οικογένεια. Εξακολουθούμε να βλέπουμε περιστατικά κορονοϊού, αλλά σχετικά με το καλοκαίρι είναι λιγότερα, αναφέρει ο κ. Μανταδάκης και συμπληρώνει ότι αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ αυτή την εποχή είναι η γρίπη, που έκανε την εμφάνισή της πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Εξακολουθούμε να βλέπουμε περιστατικά, αλλά είναι λιγότερα σε σχέση με το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ αυτή την εποχή είναι η γρίπη, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι άλλα χρόνια. Δηλαδή είχαμε περιστατικά γρίπης ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, που συνήθως ερχόταν ένα μήνα μετά η γρίπη στην Ελλάδα, δηλαδή Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Και βέβαια έχουμε και πάρα πολύ, όπως ήδη προείπα, και αναπνευστικό συγκοιτιακό ιό, που έχουμε κάθε χρόνο, απλά φέτος είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα. Υπάρχουν παιδιά που μπορεί να έχουν συνώσεις ή με 2 ή περισσότερα παθογόνα. Ναι.
υπάρχει και σχετική βιβλιογραφία που λέει ότι αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Ναι, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες επιλογκές. Κλείνοντας, ο κύριος Μανταδάκης κάνει έκκληση στους γονείς να μην ρισκάρουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο αν νοσούν. Τα παιδιά, όταν δεν είναι καλά και έχουν συμπτώματα, χαμηλή πυρετική κίνηση, βήχα κλπ., καλό είναι να μην πηγαίνουν στο σχολείο. Διότι και τα ίδια κινδυνεύουν, αλλά κυρίως κινδυνεύουν να κολλήσουν άλλα παιδιά της τάξης τους και ουσιαστικά να έχουμε μια επιδείνωση της κατάστασης, το οποίο θα φέρει και έξτρα πίεση βέβαια στο σύστημα υγείας. Καταλαβαίνω βέβαια απόλυτα τους γονείς ότι και αυτοί πρέπει να δουλέψουν. Μπορεί να μην υπάρχει βοήθεια από τους παππούδες και τις γιαγιάδες να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι. Είναι γνωστές αδυναμίες που έχει η ελληνική κοινωνία, ότι δεν έχει αρκετούς τέλος πάντων θεσμούς να βοηθήσουν τα παιδιά, αρκετοί παιδικοί σταθμοί κλπ. Η σύστασή μου είναι όμως πάντοτε γενικά, όταν μπορεί το παιδί να μείνει σπίτι και υπάρχει κάποιος να το φροντίσει και δεν είναι απόλυτα καλά και υγιές, να μένει στο σπίτι, να μην στέλνουν τα παιδιά όταν έχουν συμπτώματα στο σχολείο, διότι αυτό κινδυνεύει ουσιαστικά να προκαλέσει επιδείνωση της επιδημίας αυτής.